θρήνος για το χάμο μιας 37χρονης μητέρας δύο παιδιών, η οποία έσβησε μετά τον εμβολιασμό της με το σκεύασμα της AstraZeneca. Η 37χρονη άφησε πίσω τις δύο παιδιά, ενώ ο Γολγοθάς της ξεκίνησε μετά τον εμβολιασμό της με την πρώτη δόση του εμβολίου της AstraZeneca, με την οικογένειά της να ζητάει απαντήσεις για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν την περίπτωσή της οι γιατροί. Η 37χρονη, η οποία είναι αλβανικής υπηκότητας, αλλάζει πάρα πολλά χρόνια με την οικογένειά της σε Κομόπολη της Θεότιδας, έκανε την πρώτη δόση του εμβολίου της AstraZeneca στις 28 Απριλίου. Ποτέ το προηγούμενο διάστημα δεν είχε παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα υγείας και ήταν μια δραστήρια γυναίκα για την ηλικία της. 19 ημέρες μετά το εμβόλιο, στις 17 Πέμπτου, έπαθε ένα μικρό εγκεφαλικό επεισόδιο. Όπως αναφέρουν άτομα από το στενό της περιβάλλον, δεν μπορούσε να μιλήσει καλά και παρέλυσε η μία πλευρά της. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Λαμίας, όπου έκανε αξονική και οι γιατροί της είπαν ότι είχε ένα παροδικό ισχυμικό επεισόδιο και ότι καλό θα ήταν να κάνει και κάποιες εξετάσεις ακόμα. Η μαγνητική τομογραφία που έγινε σε ιδιωτικό εργαστήριο έδειξε ότι η γυναίκα είχε περάσει 4 μικρά εγκεφαλικά. Μετά από αυτό, η 37χρονη πήγε σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου νοσηλεύτηκε για 4-5 μέρες και έκανε όλες τις εξετάσεις. Η απάντηση που πήραν οι συγγενείς από τους γιατρούς είναι πως όλα αυτά δεν είναι παρενέργειες του εμβολίου και ότι προκλήθηκαν πιθανότατα από υψηλή χοληστερίνη. Οι γιατροί συνέστησαν στην 37χρονη να κάνει και τη δεύτερη δόση του εμβολίου, δεν πρόλαβε, ενώ της έδωσαν μια αντιπικτική αγωγή. Στις 25 Αυγούστου του 2021, 37χρονη παρουσιάζει έντονο πονοκέφαλο, ζαλάδες και εμετούς. Αρχικά τη μεταφέρουν στο ΚΙ της περιοχής και από εκεί στα επίγοντα του νοσοκομείου Λαμίας. Εκεί παθαίνει σοβαρό αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο και καταραίει. Οι γιατροί τη βάζουν εσπευσμένα στο χειρουργείο και κάνουν επέμβαση μήπως καταφέρουν και προλάβουν τα χειρότερα, αλλά το κακό είχε ήδη γίνει.